Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Καινή Διαθήκη και μάλιστα από το βιβλίο Αποκάλυψης του Ιωάννου του Θεολόγου. Είμαστε σελίδα 1090, από το 6ο κεφάλαιο και από το 6 εδάφιο. Σελίδα 1090, κεφάλαιο σίγμα ταφ 6 και εδάφιο 5. Κι ότε άνοιξε την τρίτη σφραγίδα, ήκουσα το τρίτο ζώο λέγον «Έρχου και βλέπε». Και είδον και ειδού ύπος μέλας, και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε ζεγαριά εν τη χειρή αυτού. Και ήκουσα φωνήν εν μέσω των τεσσάρων ζώων λέγουσα «Μία χήνη ξήτου δι' ένα δινάριον, και τρεις χήνικες κριθείς δι' ένα δινάριον, και το έλεον και τον ίνον μη βλάψεις». Κι ότε ίνιξα τη σφραγίδα την Τετάρτη, ήκουσα φωνήν του τετάρτου ζώου λέγουσα «Έρχου και βλέπε». Και είδον και ειδού ύπος οχρός και ο καθήμενος επάνω αυτό ονομάζεται «Θάνατος και Άδης». Οικολούθη με ταυτού. Και ο Άδης οικολούθη με ταυτού και δόθη σε αυτούς εξουσία επί το τέταρτον της γης να θανατώσω σημερομφέα και με πείνα και με θάνατον και με τα θηρία της γης. Κι ότε άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδω υπό κάτω του θυσιαστηρίου τα ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια τη μαρτυρία την οποίαν είχων. Και έκραζον με τα φωνής μεγάλης λέγοντες «Έως πότε ο Δέσποτα Άγιε και Αληθινέ δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από το κατοικούντον επί της γης». Και δόθησαν σέκαστον στολέ λευκέ και ρέθη προς αυτούς να αναπαυθώσει νέτιο λίγων καιρών έως σου συμπληρωθώσει και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες να φωσνεύσωσιν ως και αυτοί. Και είδον ότε ίνιξε τη σφραγίδα την έκτην και δου έγινε σεισμός μέγας και ο ήλιος έγινε μέλας ως σάκος τρίχινος και η σελήνη έγινε ως αίμα και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γην καθώς εκεί ρίπτει τα αόρα σίκα αυτής σιωμένη υπό μεγάλου ανέμου. Και ο ουρανός απεχωρίστη ως βιβλίων τετυλιγμένων και πάνω όρος και νήσος εκινήθησαν εκ των τόπων αυτών. Και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί και πας δούλος και πας ελεύθερος έκρυψανε αυτούς εις τα σπήλαια και εις τα σπέτρας των ωραίων. Και λέγουσι προς τα όρη και προς τα σπέτρας «Πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από τις οργείς του αρνίου, διότι ήλθε η μέρα η μεγάλη της οργής αυτού και της δύναται να σταθεί. Αμήν». Και όταν ίνιξε την τρίτη σφραγίδα, ήκουσα το τρίτον ζώον λέγον «Έρχου και βλέπε». Ο Ιωάννης λοιπόν ζει αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούν, όπως τον πληροφόρησε και μας πληροφορεί ο Λόγος του Θεού, τα μετά ταύτα. Και βρίσκεται στην παρουσία του Θεού, μπροστά στο θρόνο του Θεού, όπου υπάρχουν, όπως είπαμε και τις προηγούμενες φορές, τέσσερα ζώα. Το πρώτο όμοιον με λέοντα, το δεύτερο όμοιον με μοσχάριον, το τρίτον όμοιον ως άνθρωπος και το τέταρτον όμοιον με αετών πετώμενων. Αλλά και γύρω από αυτόν υπάρχουν 24 πρεσβύτεροι, άνθρωποι, οι οποίοι δοξάζουν στη συνέχεια όλοι μαζί τον Κύριο, γιατί ομολογούνε ότι αυτός τους αγόρασε με το αίμα του στον Θεό από πάσης φυλής, γλώσσης και λαού και έθνους. Οι μόνοι άνθρωποι, όπως είπαμε και την περασμένη φορά, που υπάρχουν στον ουρανό εκείνες τις στιγμές, δηλαδή μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, είναι η Εκκλησία. Μόνο η πιστοί από την Εκκλησία. Στη συνέχεια εφέρθη ένα βιβλίο σφραγισμένο με 7 σφραγίδες, ένας πάπυρος που δεν μπορούσε κανείς να το ανοίξει τότε. Ξαναλέω ότι ό,τι βλέπει ο Ιωάννης αφορά το τότε, το μετά ταύτα δηλαδή, που κανείς δεν μπορούσε να το ανοίξει, γιατί μέσα σε αυτό υπήρχαν γραμμένη η κρίση του Θεού και η οργή του Θεού. Και όταν ο Ιωάννης που βρέθηκε εκεί κατάλαβε ότι κανείς δεν μπορούσε να ανοίξει της κρίσης του Θεού μπροστά σε αυτά τα οποία θα γίνονταν, έκλαιγε μέχρι ότου ένας πρεσβύτερος του είπε «Μη κλαις, ευρέθη αυτός που έχει την εξουσία από το Θεό να τα ανοίξει, αυτός που είναι ρίζα εκ της φυλής του Ιούδα
και ταυτόχρονα αρνείων εσφαγμένων. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, που ήταν στον ουρανό και κατοικεί και κάθεται στο θρόνο του Πατρός. Είναι λέον εκ της φυλής του Ιούδα, γιατί μπορεί και κάνει κρίση, άλλωστε σε αυτόν εδόθη η εξουσία να κρίνει ζώντες και νεκρούς, αλλά σε αυτόν αυτός είναι επιπλέον και το αρνείον το εσφαγμένον προς σωτηρία και προς κρίση, μαρτυρία και προς σωτηρία. Το πρώτο ζώο, όταν άνοιξε το αρνείον το εσφαγμένον την πρώτη σφραγίδα, του λέει κοίταξε, είδε έναν ύπον λευκόν. Το δεύτερο ζώο, δηλαδή το μοσχάριον, όμοιον με μοσχάριον, του είπε κοίταξε και είδε την ειρήνη να σηκώνεται επί πάσης της γης και να γίνονται ταραχές μεγάλες και σφαγμοί, ο ένας να σφάζει τον άλλον. Στη συνέχεια το αρνείον το εσφαγμένον άνοιξε την τρίτη σφραγίδα, όπου συνέχεια της Δευτέρας, που ήταν ότι εσήκωσε ο Θεός την ειρήνη από τη γη, όταν σηκωθεί η ειρήνη από τη γη, τότε υπάρχει πείνα μεγάλη. Βλέπει λοιπόν ένα άλογο υπέα μαύρο, ο οποίος είχε στο χέρι του μια ζυγαριά. Και άκουσα φωνήν ανάμεσα από τα τέσσερα ζώα που έλεγε, μία χήνιξή του, μία χούφτα σταριού για ένα δινάριον, το δινάριο είναι το μεροκάματο, για ένα δινάριον και τρεις χήνικες κριθής, τρεις χούφτες κριθής για ένα δινάριον. Και το έλεον όμως και τον ίνον μη βλάψεις. Είναι λοιπόν αυτό το οποίο έπεται της απόσυρσης της ειρήνης που ο Θεός φέρνει στη ζωή των ανθρώπων. Είναι η πείνα και υπάρχει βέβαια η πείνα η φυσική, αλλά είναι γραμμένο στον Αμός και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει. Ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει Κύριος ο Θεός, και θα εξαποστείλω πείνα επί την γην. Όχι όμως πείνα άρτου, ούτε δίψα ενίδατος, αλλά ακροάσεως των λόγων του Θεού. Και το αποτέλεσμα θα είναι να περιπλανώνται οι άνθρωποι από θαλάσσης έως θαλάσσης, από βορρά ως ανατολής, θα περιτρέχουν ζητούντες το λόγο του Κυρίου και δεν θα τον βρίσκουν. Άρα λοιπόν υπάρχει η πείνα η φυσική, που είναι αποτέλεσμα της απόσυρσης της ειρήνης του Θεού, αλλά υπάρχει και η πείνα η πνευματική, που είναι πάλι αποτέλεσμα της απόσυρσης της ειρήνης του Θεού, η πείνα στο λόγο του Θεού. Και δεν ξέρω ποια πείνα από τις δυο είναι η χειρότερη. Και οι δυο είναι πείνες. Ξέρεις τα πείνα, θέλεις να ακούσεις το λόγο του Θεού και να μην βρίσκεις, να μην μπορείς. Αλλά αυτό, αδελφοί αγαπητοί, δεν γίνεται, δεν θα γίνει τότε που θα γίνει παγκόσμια, γίνεται και σήμερα. Όταν αποσυρθεί η ειρήνη του Θεού από τη ζωή μας, τότε δεν μπορούμε να ακούσουμε το λόγο του Θεού. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε, δεν χωράει στην καρδιά μας, δεν φτάνει μέσα μας. Αν παραδείγματος χάρη είναι κάποιος κήρυκας με τον οποίον ένας ήρθε σε ρήξη, εγώ το ξέρω από τη γυναίκα μου. Όταν καμιά φορά ερχόμαστε σε αντίθεση, γυρίζω σπίτι και μου λέει δεν μπορούσα να ακούσω το Λόγο του Θεού. Όταν δεν σε δέχομαι δεν μπορώ να ακούσω το Λόγο του Θεού. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό να διατηρείται η ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας. Εάν δεν υπάρχει ειρήνη του Θεού στο σπίτι μας, στη ζωή μας, στην καρδιά μας, ούτε Λόγος Θεού υπάρχει, ούτε ανάπαυσης υπάρχει. Αλλά λέει κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Το έλεον όμως και τον ίνον μη βλάψεις. Αυτή είναι η προσωπική. Θυμηθείτε η προσωπική σχέση. Θυμηθείτε αδελφοί, ο Σαμαρίτης όταν βρήκε τον πληγωμένο, είχε μαζί του λάδι και κρασί και επέχε στην πληγή του κρασί για να καθαρίσει την πληγή και λάδι για να επουλώσει την πληγή. Μόνο επί προσωπικού
επίπεδου μπορεί ο άνθρωπος να επιβιώσει. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού, μακάρι οι ειρηνοποιοί. Όχι οι ειρηνιστές, αυτοί φωνάζουν ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη και έρχεται ευνίδιος σε αυτούς ή όλεθρος, αλλά αυτοί που κυνηγάνε την ειρήνη και προσπαθούν όπου προχωράνε, όπου βρίσκονται, να φέρνουν ειρήνη και όχι ταραχή. Όμως εδώ περισσότερο μιλάει, αλλά και τα δύο, μιλάει για τη φυσική πείνα που κανένας δεν μπόρεσε να εξηγήσει γιατί λέει ότι το λάδι και τον ίνον να μην βλάψεις, όταν πια δεν θα υπάρχει στάρι και κριθάρι. Υπάρχει μια άποψη, εγώ τι άποψη υπάρχει και την ξέρω, θα σας τη λέω, και ο Θεός ξέρει τι από όλα αυτά εννοεί, γιατί είπαμε ότι η Αποκάλυψης δεν είναι ένα βιβλίο που γίνεται διδασκαλία, είναι ένα βιβλίο που αποκαλύπτεται από τον Χριστό. Γι' αυτό αλλιώς θα την ακούσουμε, την ακούγαμε την Αποκάλυψη πριν 10 χρόνια, αλλιώς σήμερα και αλλιώς αργότερα. Γιατί η Αποκάλυψη συνέχεια αποκαλύπτεται. Υπάρχει όμως μια άποψη ότι είναι χρονική η περίοδος αυτή, δηλαδή τι εννοούνε. Επειδή το στάρι και το κριθάρι θερίζεται τον Ιούλιο, άρα τον Ιούλιο θα υπάρξει το πρόβλημα της πείνας το μεγάλο, που δεν ξέρει από πού θα έρθει, ενώ τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο που θερίζονται τα σταφύλια και μαζεύεται το λάδι, εκεί δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Απλώς σας το είπα, δεν ξέρω αν θα το λάβουμε υπόψη μας. Εκείνο όμως που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και το μήνυμα που μας δίνει ο Θεός μέσα από τις σφραγίδες αυτές είναι ότι μετά την ειρήνη, όταν πάψει να υπάρχει ειρήνη, έρχεται πείνα. Πείνα του Λόγου του Θεού πρώτον, και εκείνο που μένει είναι η διατήρηση των διαπροσωπικών σχέσεων, όπου μπορούμε να παρηγορούμε και να ενισχύουμε ο ένας τον άλλον μέσα στη γενική πείνα. Ας πάμε στην επόμενη σφραγίδα, την τέταρτη σφραγίδα. Και ότε άνοιξε τη σφραγίδα την τέταρτη, ήκουσα φωνή του τετάρτου ζώου λέγουσα, έρχου και βλέπε. Το τέταρτο ζώο που είναι όμοιο με αετών πετώμενων, φώναξε στον Ιωάννη, στον οποίον ο Θεός απεκάλυπτε αυτά τα μεγαλεία, τα μυστήρια του, τι πρόκειται να γίνει με τα ταύτα, και του λέει βλέψε, έλα και βλέψε. Και είδε ο Ιωάννης έναν ύπον οχρόν, κίτρινο δηλαδή, και ο καθήμενος επάνω αυτό ονομάζονταν Θάνατος, και ο Άδης οικολούθη μετ' αυτού. Και δόθη σε αυτούς εξουσία στο θάνατο και στον Άδη που ακολουθούσε, επί το τέταρτον της γης, να θανατώσωσι με ρομφαία, με πείνα, με θάνατο και με τα θηρία της γης. Μετά την πείνα έρχεται ο θάνατος. Ο θάνατος όμως, αυτός ο θάνατος, είναι θάνατος απώλειας, γιατί εδώ μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, οι ψυχές τι γίνονται εφόσον πεθαίνουν. Οι ψυχές των απολυμένων πηγαίνουν στον Άδη. Οι ψυχές των απολυμένων θα πηγαίνουν στον Άδη. Και μάλιστα θα είναι τόσο τρομακτικός ο θάνατος αυτός, που μπορεί να είναι επιδημίες από ασθένειες, γιατί λέει με θάνατο από αρρώστια, με ρομφαία από πολέμους, αλλά και με τα θηρία της γης. Η πείνα, όταν υπάρξει πείνα, έχει συνέπειες πολύ άσχημες. Μιλήσαμε την περασμένη Πέμπτη για το κοινωνικό κράχ, το οποίο φαίνεται στη δεύτερη σφραγίδα. Σαν συνέπεια έχει την πείνα και σαν συνέπεια, αδερφοί αγαπητοί, έχει το θάνατο. Το 1/4 της γης απέθανε. Το 1/4 των ανθρώπων. Σήμερα έχουν φτάσει οι άνθρωποι τα 7 δις. Η αύξηση είναι τρομακτική. Η γη δεν μπορεί να ταΐσει όλους αυτούς. Και αυξάνονται με μεγάλο ρυθμό αύξησης. Άρα και πείνες θα έρθουν την εποχή εκείνη, και αρρώστιες μεγάλες, παγκόσμιες, και θάνατος, ο ένας θα σκοτώνει τον άλλονε, αλλά και τα άγρια της θηρία της γης που δεν θα βρίσκουν τρόφιμα,
θα κατεβαίνω μέσα στις πόλεις. Το σημαντικό όμως σε αυτή τη σφραγίδα δεν είναι ο θάνατος, αλλά πού πηγαίνουν οι ψυχές, γιατί θα δούμε και την επόμενη σφραγίδα. Όταν λοιπόν τώρα, την περίοδο της Χάριτος, πεθαίνει κάποιος και είναι αποθανών εν Χριστώ, τότε πηγαίνει κατευθείαν στον Παράδεισο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι είναι πολύ καλύτερο να είμαι εκεί με τον Χριστό παρά να είμαι εδώ στη γη. Αλλά για το έργο, για την αποστολή που ο Θεός μου έδωσε, για το καλό σας, θα μείνω και θα παραμείνω έως ότου επιτρέψει ο Κύριος. Οι αποθανώντες εν Χριστώ λοιπόν πηγαίνουν στον Παράδεισο, καθώς είπε και ο Ιησούς Χριστός, αποκάλυψε δηλαδή στον εκ δεξιών ληστή, λέγοντας ότι όταν ο ληστής του είπε «Μνήστητή μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου», «Συγχώρεσέ με όταν θα έρθεις στη βασιλεία σου», ο Κύριος του είπε «Από του νυν θελησίστε με τεμού εν το παραδείσο». Εδώ βέβαια πρέπει να κάνουμε και μία διευκρίνηση, γιατί οι μάρτυρες του Ιεχωβά που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση ψυχή, ξέρω εγώ, και επίσης δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αναρωτιόνται και λένε «Γιατί λέει με τεμού αφού σε λίγο θα πάει στον Άδη». Ναι, αλλά ξεχνάνε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός ανθρώπου, αλλά είναι και Υιός Θεού. Και άλλες φορές μιλάει σαν Υιός ανθρώπου και άλλες φορές μιλάει σαν Υιός Θεού. Σαν Υιός Θεού είπε ότι θα είσαι με τεμού στον Παράδεισο, γιατί ποτέ δεν έπαψε να είναι ο Λόγος του Θεού, Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος ο Θεός, στον Παράδεισο μαζί με τον Πατέρα Του. Στην τέταρτη λοιπόν σφραγίδα φαίνεται ότι οι αποθανώντες που, να ολοκληρώσω, στην Καινή Διαθήκη λοιπόν την περίοδο της Χάριτος, οι εν Χριστώ θανώντες πηγαίνουν στον Παράδεισο. Οι μη εν Χριστώ θανώντες πηγαίνουν στον Άδη. Και μάλιστα δεν υπάρχει και αυτό, αυτή η διαφορά που υπήρχε, που ο Κύριος μας περιέγραψε τον τόπο της Βασάνου και τις αγκάλες του Αβραάμ τώρα πια, γιατί έπαψαν να υπάρχουν οι αγκάλες του Αβραάμ, καθώς τότε όσοι ήταν άνθρωποι του Θεού και πέθαιναν μετεφέρονται όπως ο Λάζαρος στις αγκάλες του Αβραάμ, ενώ οι άλλοι στον Άδη, στον τόπο της Βασάνου. Την εποχή λοιπόν της Εφταετίας που δεν υπάρχει πια Παράδεισος, γιατί η Εκκλησία έχει αρπαγεί, οι μεν άπιστοι, που θα είναι περίπου το 1/4 της γης, που δόθηκε εξουσία να θανατωθεί το 1/4 της γης, θα πάνε με θάνατο στον Άδη που ακολουθεί, δηλαδή στον τόπο της Βασάνου. Και εκεί θα περιμένουν και αυτοί την κρίση, την Ανάστασή τους, αλλά τη δεύτερη Ανάστασή τους. Σε αντίθεση όμως, στην επόμενη, την πέμπτη σφραγίδα, λέει ο Λόγος του Θεού, «Και ότε ίνιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδω υποκάτω του θυσιαστηρίου τα ψυχάς των εσφαγμένων δια του Λόγου του Θεού και δια την μαρτυρίαν την οποίαν είχον, και έκραζαν με τα φωνής μεγάλης λέγοντες, «Έως πότε ο δέσποτα, Άγιε και αληθινέ, δε κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικού των επί της γης». Αυτοί είναι οι άνθρωποι τους οποίους θα θανατώσει ο Αντίχριστος, θα θανατωθούν, θα πεθάνουν, με οποιοδήποτε τρόπο επιτρέψει ο Θεός να πεθάνουν, αλλά αυτοί δεν θα έχουν βάλει πλέον το χάραγμα, δεν θα έχουν υποκύψει στο να προσκυνήσουν την εικόνα του και να δεχτούν τον Αντίχριστο, και επειδή πλέον ο Παράδεισος, έτσι όπως το ξέραμε και μας τον περιγράφει ο Λόγος του Θεού, την περίοδο της Χάριτος, οι ψυχές αυτές βρίσκονται σε ένα τόπο που τον περιγράφει ο Λόγος του Θεού υποκάτω του θυσιαστηρίου. Το θυσιαστήριο είναι κάτι πολύ γνωστό στην Παλαιά Διαθήκη. Απαρχής και ο Αδάμ και ο Σιμ, αλλά ιδιαιτέρως και τα δύο παιδιά, ο Κάιν και ο Άβελ, έκαναν θυσιαστήριο και πρόσφεραν θυσίες. Και ο Νόε, όταν βγήκε από την Κιβωτό, έκανε θυσιαστήριο, και ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, και όταν ήρθε ο καιρός του ναού,
ο Σολομών έκτισε θυσιαστήριο, το οποίο θυσιαστήριο είναι μετά το πρώτο καταπέτασμα και πριν το δεύτερο καταπέτασμα. Δηλαδή εκεί που μπορούσαν να μπουν όλοι οι ιερείς. Πριν το πρώτο καταπέτασμα δεν μπορούσαν να μπουν τα έθνη, παρά μόνο ο λαός Ισραήλ. Μετά το πρώτο καταπέτασμα έμπαινε μόνο ο λαός Ισραήλ και ιδίως οι ιερείς, στα Άγια. Και υπήρχε και το δεύτερο καταπέτασμα, όπου έμπαινε μόνο μία φορά το χρόνο ο Μέγας ο Ιερεύς ή ο Αρχιερεύς, και εκεί θυσίαζε στον Θεό, έρανε με αίμα θυσίας το ηλαστήριον, δηλαδή το δεύτερο θυσιαστήριο που υπήρχε μέσα, μία φορά το χρόνο, την ημέρα της απολυτρώσεως, την ημέρα της συγχώρεσης, άφεσης των αμαρτιών. Το θυσιαστήριο λοιπόν είναι ένας τόπος γνωστός στην Παλαιά Διαθήκη, τουλάχιστον επί της γης, όπου οι άνθρωποι προσέφεραν θυσίες στο Θεό ολοκαυτώματα, αλλά και τα ευώδη θυμιάματα, δηλαδή εκεί έκαιαν και τα ευώδη θυμιάματα. Και εκεί στο θυσιαστήριο, ιδίως στο Σολομώντα, υπήρχαν και στις τέσσερις γωνιές τέσσερα κέρατα, όπου υπήρχε το Άγιον Έλεον, το Χριστήριον, το Μύρον. Τώρα όμως μιλάει για το θυσιαστήριο του ουρανού και είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να περιγράφεται θυσιαστήριον στον ουρανό. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Ένα ξέρουμε όμως, ότι κάτω από το θυσιαστήριο τοποθετούνται οι ψυχές των εσφαγμένων, πιστών, που δεν δέχτηκαν τον Αντίχριστο, και εκεί κράζουν με μία προσευχή που δεν είναι προσευχή της Καινής Διαθήκης, αλλά είναι προσευχή της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί λέγει «Έως πότε Άγιε, Δέσποτα, Άγιε και Αληθινέ, δεν κρίνεις και δεν εκδικείς». Στην Καινή Διαθήκη η προσευχή είναι «Κύριε, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν», την οποία δίδαξε ο Ιησούς Χριστός όταν τον σταύρωναν. Την ίδια προσευχή έκανε και ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, όταν τον λιθοβολούσανε. «Μη λογαριάσεις αυτούς αυτό που κάνουν τώρα». Αυτοί λοιπόν οι εσφαγμένοι που εσφάγισαν δια του Λόγου του Θεού, δια των Λόγων του Θεού και δια τη μαρτυρία την οποία είχαν, για τη ζωή τους δηλαδή, γιατί υποτάχθηκαν στο Λόγο του Θεού και ομολόγησαν τον Ιησού Χριστόν, οι ψυχές αυτών, καθώς πέθαναν το φυσικό θάνατο, που είναι ο αποχωρισμός της ψυχής από το σώμα, οι ψυχές αυτών πήγαν και πηγαίναν και όλη την εφταετία θα πηγαίνουν κάτω από το θυσιαστήριο. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι αυτό, αλλά είναι να ξέρουμε ότι τώρα πια δεν υπάρχει ο παράδεισος. Τότε δεν υπάρχει ο παράδεισος που υπάρχει τώρα για να πηγαίνουν οι αποθανόντες εν Χριστώ. Οι δε αποθανόντες εν Χριστώ έχουν ήδη λάβει μέρος στην Ανάσταση την πρώτη. Στην προσευχή τους λοιπόν απάντησε ο Θεός. Η προσευχή τους είναι στο Θεό. Δέσποτα, Άγιε και Αληθινέ. Πολλοί λένε, και είναι πάρα πολύ πιθανόν, ότι είναι οι πρώτοι Ισραηλίτες οι οποίοι δεν δέχθηκαν τον Αντίχριστο. Επειδή όμως δεν μας το λέει ο Λόγος του Θεού, είναι οι άνθρωποι που, όπως το λέει, εσφαγιάστησαν για το Λόγο του Θεού και για την μαρτυρία που είχαν. Άλλοι λένε ότι είναι όσοι χριστιανοί δεν έλαβαν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και παρέμειναν κάτω με γνώση του που βρίσκονται και τι συμβαίνει. Το γεγονός είναι ότι ό,τι είναι, αυτοί είναι. Οι εσφαγμένοι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Το να μπούμε εμείς σαν άνθρωποι περισσότερο από αυτά τα οποία μας εξηγεί ο Λόγος του Θεού, τουλάχιστον δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Άνθρωποι λοιπόν που εσφαγιάστησαν γιατί ομολόγησαν το Θεό και γιατί μαρτύρησαν το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Θεός όμως στην προσευχή τους απάντησε. Δεν είναι στο άμεσο περιβάλλον του Θεού. Στο άμεσο περιβάλλον του Θεού θα βρεθούν μετά την Ανάσταση, που θα γίνει με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους στο τέλος της εφταετίας, λίγο πριν
τη Δευτέρα Παρουσία, ώστε να λάβει χώρα στον ουρανό ο γάμος του αρνίου του εσφαγμένου, παρούσης της νύμφης αλλά και των φίλων του νυμφίου. Ο Θεός όμως απάντησε, και απάντησε όπως είναι γεγραμμένο στο 11 εδάφιο, εδόθησαν στον κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά, δηλαδή στις ψυχές των εσφαγμένων, στον κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά, λευκές στολές, που η λευκή στολή είναι τα δικαιώματα, οι δικαιοσύνες των Αγίων. Ο Θεός δηλαδή τους αποκαλεί Αγίους, γι' αυτό και τους δίνει λευκές στολές. Και ερέθη και ελέχθη προς αυτούς, ότι κάντε υπομονή, αναπαυθείτε. Άρα κάτω από το θυσιαστήριο είναι τόπος ανάπαυσης, είναι τόπος παρουσίας Θεού, είναι τόπος ευλογίας, πράγμα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι στον Άδη, όπου θα πάνε όλοι οι άλλοι που δεν θα ομολογήσουν τον Ιησού Χριστόν και δεν θα αποδεχθούν και δεν θα αποδέχονται το Λόγο του Θεού. Κερέθη λοιπόν προς αυτούς, ελέγχθη προς αυτούς, να αναπαυθούν λίγο καιρό ακόμη, δηλαδή τα 7 περίπου χρόνια, μέχρι σότου συμπληρωθώσει και οι σύνδουλοι αυτών, οι αδελφοί αυτών, οι μέλλοντες και αυτοί να φωνευθούν ως οι ίδιοι. Να συμπληρωθώσει και οι σύνδουλοι. Δηλαδή ο Κύριος περιμένει όλους οι οποίοι έχουν αυτή την πρόθεση της σωτηρίας να συμπληρωθούν για να γίνει η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Πράγμα το οποίο δεν είναι καινούριο, είναι γνωστό, το λέει και για μας σήμερα, όταν απέστειλε τους δούλους στους γάμους που έφτιαγνε του Υιού του να προσκαλέσουν τους κεκλειμένους και δεν εδέχονταν, στη συνέχεια στέλνει τους δούλους της πόλης και όταν γυρίσανε είπαν ότι φέραμε από τις πόλεις αλλά ακόμη υπάρχει τόπος, και τους είπε πηγαίνετε τώρα στα μονοπάτια, στους δρόμους και αναγκάσατε να εισέλθουν γιατί πρέπει να γεμιστεί ο οίκος. Είναι όλα έτοιμα, αδελφοί. Όλα τα οικήματα στον οίκο του Πατρός μας είναι έτοιμα και πρέπει να γεμιστούνε. Ο αγώνας λοιπόν του Θεού είναι όλοι όσους έχει προγνωρίσει ο Θεός να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών με κάθε θυσία. Και η πρώτη θυσία βεβαίως είναι η θυσία του Χριστού. Αλλά και με κάθε θυσία και ταλαιπωρία της εφταετίας του Αντίχριστου. Και περιμένει να μην λείψει ούτε ένας. Και αυτό συνέβη και στη μεγάλη έξοδο των Ισραηλιτών, όπου όταν εξήλθαν οι Ισραηλίτες δεν έμεινε ούτε ένας πίσω. Όλοι οι καταγεγραμμένοι Ισραηλίτες εξήλθαν. Και οι δυνατοί και οι αδύνατοι. Και οι πιστοί και οι λιγότερο πιστοί. Όλοι. Είναι ένας αγώνας που κάνει ο Θεός για τη σωτηρία όλων, θα έλεγα μας, ο οποίος όμως επιτυγχάνεται, ο αγώνας του Θεού επιτυγχάνεται, γιατί μπορεί και να μην επιτευχθεί, επιτυγχάνεται από την πρόθεση τη δική μας. Αυτός θέλει, αν και εμείς θέλουμε, η σωτηρία μας είναι βεβαία. Αυτός θέλει, και αν εμείς δεν μπορούμε, πάλι η σωτηρία μας είναι βεβαία. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι να θέλουμε. Αλλά είναι τόσο καλός που όταν μένουμε υπάκοοι στο Λόγο του Θεού, δεν ενεργεί μέσα μας μόνο το να μπορούμε, αλλά πρώτα ενεργεί μέσα μας και το να θέλουμε. Θέλει να θέλουμε, αλλά και όταν ακόμη υπάρχει αδυναμία, γιατί πολλές φορές η αδυναμία κερδίζει το θέλω μας. Και το βλέπουμε και στον εαυτό μας και σε άλλους. Θέλει να έρθει η Εκκλησία αλλά δεν μπορεί.
θέλει να θέλει τον Χριστό, αλλά δεν μπορεί. Ο Θεός επεμβαίνει και στο θέλει. Οι προϋπόθεσεις για να εργάζεται, και αυτό ας μην το ξεχνάμε ποτέ αδερφοί στην καθημερινότητά μας, οι προϋπόθεσεις για να εργάζεται ο Θεός στη ζωή μας, να ενεργεί ο Θεός στη ζωή μας και το δικό του θέλειν και το δικό του ενεργήν, είναι εμείς να μένουμε υπάκουοι, κατά πρόθεση τουλάχιστον, στο λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού. Εάν μένουμε, η πρόθεσή μας είναι να κάνουμε το θέλημα του Θεού, τότε ο Θεός επεμβαίνει θαυμαστά στη ζωή μας και δημιουργεί το δικό του θέλος μέσα μας και το δικό του ενεργήν και τη δική του δύναμη μέσα μας, ώστε ο άνθρωπος πια είναι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Ένας άνθρωπος που δύναται τα πάντα. Είναι ωραία απόφαση να θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Είναι τραγική απόφαση να λέω μην είμαστε και τόσο με παροπίδες για να κάνουμε ό,τι λέει. Είναι ωραίο να θέλουμε να είμαστε ακριβώς το Λόγο του Θεού. Ασφαλές. Εξασφαλίζει το μέλλον μας. Αν σταθούμε δηλαδή μπροστά στο Θεό και πούμε σήμερα, αλλά και κάθε στιγμή, Κύριε, βλέπεις την αδυναμία μου, την ασθένειά μου, βλέπεις ότι δεν μπορώ, ακόμη και ακόμη βλέπεις μερικές φορές και να μην θέλω. Μην το λαμβάνεις υπόψη σου. Θέλω να κάνω το θέλημά σου. Τότε ο Θεός έρχεται και κάνει κάτι φοβερό. Αλλάζει τον εσωτερικό άνθρωπο. Τον μεταβάλλει τελείως. Και βάζει το δικό του θέλημα, που είναι το Άγιο, μέσα στην καρδιά μας, και τη δική του δύναμη μέσα στο σώμα μας και στο πνεύμα μας, ώστε ο άνθρωπος πια είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Θέλει λοιπόν ο Θεός να γεμίσει ο οίκος του, εκεί πάνω που αρχίζει από εδώ κάτω, να γεμίσει ο οίκος. Όπου ονομάζεται οίκος Θεού, ο Θεός θα το γεμίσει. Αλλά με μία προϋπόθεση, να θέλουμε να είμαστε υπάκουοι στο Λόγο Του. Άσχετα αν μπορούμε, να θέλουμε να μας ενδιαφέρει ο Λόγος του Θεού, να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους πιστεύοντες. Δεν μπορείς, δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος, αν δεν μελετάει το Λόγο του Θεού, να πάει στον ουρανό. Ας μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και αν μην κοροϊδεύουμε τους άλλους. Δεν μπορείς να πας στον ουρανό. Δεν μπορείς να πας στον ουρανό εάν η προσευχή σου είναι προσευχούλα. Πώς θα σε επισκεφθεί ο Θεός? Πώς θα σου δώσει δύναμη? Πώς θα σου δώσει οδηγία? Πώς θα σε ελέγξει? Πώς θα σε διορθώσει? Πώς θα σου αποκαλύψει το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο? Όταν ο Μωυσής είπε, που μοιάζει πάρα πολύ, είπε στο Φαραώ ότι θέλω να βγάλω το λαό έξω για να πάμε να κάνουμε θυσίες 3 μέρες δρόμο, η αντίδραση του Φαραώ ξέρετε ποια είναι? Δώστε του πολλές δουλειές να μην σκέφτεται. Δώστε του αγωνία να μην μπορεί να βγάλει τον άρτον των επιούσιων για να μην σκέφτεται. Και ο διάβολος αυτό αγωνίζεται τώρα, να μας πάρει τη σκέψη από το θέλημα του Θεού. Να μας πάρει τη σκέψη από το Λόγο του Θεού και από την προσευχή. Και ο αγώνας του Θεού με το Λόγο του, με τις περιστάσεις της ζωής, με τις καταστάσεις που κάνει, με τις συγκυρίες που φέρνει, είναι να μας πείσει να μπούμε, να μπαίνουμε μέσα στη μελέτη του Λόγου του Θεού και μέσα στο ταμείο μας.
οικογένεια που δεν έχει οικογενειακό θυσιαστήριο, μην πιστέψει ότι μπορεί να πάει καλά. Όσο καλά και αν πάνε οι δουλειές του, όσο αγαπημένοι και να είναι, δεν θα πάει καλά εν Χριστώ Ιησού. Άσε που δεν θα συνεχίσουν για πολύ καιρό να είναι αγαπημένοι. Χωρίς οικογενειακό θυσιαστήριο θα τολμούσα να πω, αν και δεν το λέει η Γραφή και ντρέπομαι που το λέω, να έχετε και οικογενειακό διάβασμα, οικογενειακή μελέτη. Δεν το λέει βέβαια η Γραφή, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν το έχω κάνει ποτέ, παρά μόνο όταν είχα μικρά παιδιά. Κάθε ένας τρώει, διαβάζει μόνος του. Εγώ και η Άννα. Και όσο πιο πολύ διαβάζουμε, τόσο πιο πολύ μας ευλογεί ο Θεός. Θυμάμαι που έλεγε η κόρη μου, μικρούλα ήτανε, όταν μπαμπά διαβάζω κάθε βράδυ, όλα μου πηγαίνουν καλά. Όταν αφήνω το διάβασμα ένα βράδυ, όλα χαλάνε. Είναι πολύ σημαντικό. Λαμβανουμένου υπόψη ότι ο Θεός θέλει να γεμίσει ο οίκος. Και τώρα, αλλά και τότε. Περίμενε, κάνει υπομονή. Και μάλιστα λέει αλλού, μακάρι οι αποθανώντες εν Κυρίω από του νυν. Τυχεροί είσαστε εσείς που φύγατε πρώτοι. Και δεν θα περάσετε όλα αυτά τα οποία θα συμβούνε μέσα στη γη που θα δοκιμαστεί όλη η οικουμένη από τον Αντίχριστο. Αναπαυθείτε λίγο. Πάρτε και τις λευκές στολές. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, το πένθος στο θάνατο των χριστιανών, θα έλεγα, δεν δικαιολογείται παρά μόνο για σαν αποχωρισμός. Μακάρι είναι οι αποθανώντες από του νυν τώρα. Ήτανε άτυχος δηλαδή ο Στέφανος που έφυγε πρωτομάρτυρας, ή ο Ιάκωβος, ο αδερφός του Ιωάννη που έφυγε τόσο σύντομα? Καθόλου μάλιστα. Γιατί εκεί είναι ένδοξοι, γιατί έζησαν και πέθαναν για τον Χριστό. Αυτοί αναπαύονται εδώ σήμερα, έτσι πως το διαβάζουμε, αναπαύονται τώρα. Περιμένετε, γιατί θα συμπληρωθούν, και ωραία λέξη αυτή, θα συμπληρωθεί ο αριθμός. Θα έρθουν εκεί οι αδελφοί σας και οι σύνδουλοί σας. Οι μέλλοντες να φωνευθούν και αυτοί όπως με τον ίδιο τρόπο και εσείς. Φωνευθήκατε με το λόγο, για το Λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία την οποία είχαν. Με αυτές λοιπόν την πέμπτη και την τέταρτη σφραγίδα φανερώνει το θανατικό που θα έρθει, αλλά το σημαντικότερο από όλα οι ψυχές που θα πάνε. Τώρα μπαίνουμε στην έκτη σφραγίδα. Και είδον και ο Κύριος το αρνίον των εσφαγμένων άνοιξε τη σφραγίδα την έκτη, και ειδού έγινε σεισμός μέγας σ' όλη τη γη. Ο ήλιος έγινε μέλας, ο σάκος τρίχινος και η σελήνη έγινε ως αίμα. Πιθανότατα από τη σκόνη ή δεν ξέρουμε και από τι άλλο. Η αλήθεια είναι ότι σκοτίνιασε ο ουρανός, ο ήλιος έγινε σαν τρίχινος σάκος και η σελήνη έγινε κόκκινη σαν το αίμα. Αλλά άρχισαν να δημιουργούνται και προβλήματα στον ουρανό. Και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν στη γη, καθώς η σική ρίπτη τα άωρα σίκα αυτής, σιωμένη υπό μεγάλου ανέμου. Θα έρχονται αστέρια και θα πέφτουν στη γη, πλανήτες, κομήτες, κάτι δηλαδή που θα είναι πολύ σοβαρό. Εδώ όμως αδερφοί θα πρέπει να κάνουμε μία διάκριση με αυτό που αναφέρεται στο Λουκά, στο κατά Μάρκο Ματθαίον Ευαγγέλιον, στο κεφάλαιο Κάπα Δέλτα, και αν θέλετε να πάμε, που μιλάει για την θλίψη που δεν έγινε ποτέ ξανά και ούτε πρόκειται να γίνει. Δεν είναι η ίδια. Για να τη δούμε όμως και τη διαφορά της. Είναι σελίδα 895. Διαβάζω από το Κάπα Δέλτα, από το Ματθαίο, τέλος πάντων, εγώ έλεγα να το δούμε
από το Μάρκο, αν το δούμε από το Ματθαίο. Το ίδιο όμως είναι. Είναι σελίδα 872. εδάφιο που περιγράφει το αμέσως μετά τη μεγάλη θλίψη. Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί, δεν θα γίνει σεισμός, δεν θα είναι πράγμα το οποίο προέρχεται από τη γη, αλλά θα είναι πράγμα το οποίο δημιουργείται στον ουρανό, αυτό που θα γίνει μετά τη μεγάλη θλίψη. Ο ήλιος θα σκοτιστεί, η σελήνη δεν θα δώσει το φέγγος αυτής, οι αστέρες θα πέσουν από τον ουρανόν και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν. Αυτό θα είναι πολύ χειρότερο, γιατί είναι ένα συμβάν που θα συμβαίνει στον ουρανό. Ενώ αυτό που διαβάζουμε τώρα στην σφραγίδα την έκτη, είναι ένα συμβάν που συμβαίνει στη γη. Ο ήλιος έγινε σεισμός μέγας. Ο ήλιος έγινε καθετής σαν τρίχινος σάκος, η σελήνη έγινε σαν αίμα, οι αστέρες του ουρανού έπεσαν στη γη, καθώς η σικιά ρίπτει τα άωρα σίκα αυτή σιωμένη υπό μεγάλου ανέμου και ο ουρανός απεχωρίστη ως βιβλίων τετυλιγμένων και παν όρος και νήσος εκινήθησαν εκ των τόπων αυτών. Καταστάσεις τρομακτικές, αλλά επί της γης. Γι' αυτό και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί και πας δούλος και πας ελεύθερος έκρυψαν τον εαυτό τους στα σπήλαια και στα σπέτρα των ωραίων και λέγουσι προς τα όρη και προς τα σπέτρας πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου από τη σογής του αρνίου, διότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού και της δύναται να σταθεί. Και στην έκτη σφραγίδα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι πρόκειται περί της οργής του αρνίου, για το κακό που θα γίνεται στη γη. Και είμαστε ακόμη στην αρχή. Έρχονται σάλπιγγες, έρχονται μεγάλες πληγές. Τώρα είμαστε στην έκτη σφραγίδα και εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι η Αποκάλυψη είναι ένα συνεχόμενο βιβλίο. Η εβδόμη σφραγίδα είναι οι σάλπιγγες. Η εβδόμη σάλπιγγα είναι οι πληγές. Είναι ένα συνεχόμενο βιβλίο. Δεν είναι ξεκινάει, μετά γυρίζει πίσω, πάει μπροστά. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα, θα τολμούσα να πω, ιστορικό βιβλίο που έχει μια απόλυτη συνέχεια. Όπου η οργή του Θεού εκδηλώνεται καταρχής με ήπιο τρόπο, παρόλο που είναι, οι σφραγίδες είναι φοβερές, αλλά είναι ήπιος ο τρόπος αν τη συγκρίνουμε με τις σάλπιγγες και στη συνέχεια με τις πληγές που ακόμη θα φέρει ο Λόγος του Θεού. Εδώ λοιπόν στην έκτη σφραγίδα γίνεται ένα τρομακτικό γεγονός επί της γης, που δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός που θα γίνει πριν την Δευτέρα Παρουσία, μετά τη Μεγάλη Θλίψη, που θα γίνει στον ουρανό, όπου οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν. Εδώ οι δυνάμεις της γης σαλεύονται. Αλλά το σημαντικό στην έκτη σφραγίδα είναι ότι όλοι οι άνθρωποι τρομοκρατημένοι προσπαθούν να κρυφτούν και μάλιστα λένε πέσατε εφ' ημάς και κρύψτε μας στα όρη, στα βουνά, από την οργή του αρνίου, γιατί έφτασε η μέρα η μεγάλη της οργής του Θεού. Αντιλαμβάνονται λοιπόν οι άνθρωποι από τις σφραγίδες της έξι, την έκτη σφραγίδα, ότι πια η οργή του Θεού είναι αυτή που ενεργεί ανάμεσα στους ανθρώπους. Είναι η πρώτη φορά που το ομολογούν και είναι η πρώτη φορά που το καταλαβαίνουν, όχι οι πιστοί αλλά οι άπιστοι. Όπως θα δούμε αδερφοί, στα πρώτα 3,5 χρόνια ο Αντίχριστος έχει αποκαλυφθεί και εγώ πιστεύω ότι είναι η πρώτη σφραγίδα, έχει αποκαλυφθεί, τα δεινά έχουν αρχίσει να έρχονται, αλλά τα πράγματα δεν έχουν γίνει τόσο άγρια όπως θα γίνουν στο τέλος.
Τα πρώτα 3,5 χρόνια λοιπόν είναι αποκεκαλυμμένος, αλλά δεν είναι κυρίαρχος όλη τη γη. Πιθανότατα, από ό,τι τουλάχιστον αποκαλύπτει και στον Δανιήλ, να είναι κυρίαρχος στην Ευρώπη. Βέβαια, τι ακριβώς θα συμβαίνει δεν ξέρουμε. Επίσης, μέσα στα πρώτα 3,5 χρόνια θα ολοκληρωθούν σχεδόν και οι 7, όπως θα δούμε στη συνέχεια, σάλπιγγες. Αλλά από τα 3,5 χρόνια τα πρώτα, που θα γίνει ένα μεγάλο γεγονός στον ουρανό, θα γίνει ένας πόλεμος μεταξύ του Μιχαήλ, του Αρχάγγελου και του Διαβόλου και των στρατευμάτων του Διαβόλου, και θα ρηφθεί επί της γης, και τότε θα έχει μεγάλο θυμό, γιατί ξέρει ότι είναι λίγο το τέλος, λίγο ο χρόνος του, το τέλος του πλησιάζει. Εμείς ακόμη είμαστε στην αρχή των πρώτων 3,5 χρόνων, που τα πράγματα όμως γίνονται πολύ δύσκολα. Στο 7ο κεφάλαιο θα δούμε και τη σωτηρία που αρχίζει από το λαό Ισραήλ, καθώς πια ο Θεός επεμβαίνει. Γιατί τη διαβάζουμε την Αποκάλυψη? Πρώτα-πρώτα γιατί είναι μέσα στο Λόγο του Θεού, και ο Θεός για να μας το γράψει σημαίνει ότι πρέπει να το ξέρουμε. Γιατί όμως εμάς μας ενδιαφέρει? Υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι η περιέργεια. Η περιέργεια για αυτά που γράφουν για το τέλος των αιώνων, που δεν είναι και ο καλύτερος. Ο άλλος λόγος όμως είναι για να ξέρουμε τι θα αποφύγουμε. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να θυνθείτε να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα αναγίνωση. Δηλαδή ο Θεός είναι τόσο αγαθός που μας λέει ελάτε να σας δείξω. Εάν δεν γίνετε προσεκτικοί στο να είσαστε έτοιμοι εκείνη την ημέρα που θα δοθεί σε όλους τους ανθρώπους η μεγάλη ευκαιρία να λάβουν μέρος στην Ανάσταση την πρώτη, ελάτε να σας πω τι θα γίνει στους επόμενους. Ο Θεός λοιπόν να μας φυλάει, να αυξηθεί ο φόβος του Θεού, να εργαζόμαστε με τα φόβου και τρόμου τη σωτηρία μας, ώστε να εργάζεται μέσα μας ο Θεός το θέλει και το ενεργεί, για να δυνηθούμε να εκφύγουμε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνωση. Αμήν.